Φίλες και φίλοι, στις δύσκολες εποχές που ζούμε, όπως η σημερινή, οι επιλογές είναι εύκολες και καθαρές. Μπορεί κάποιος να στηρίξει το μνημόνιο ή μπορεί να το πολεμήσει. Ενδιάμεσα όμως δεν υπάρχει μέση λύση. Δεν υπάρχει τρίτος δρόμος. Δεν γίνεται κανείς και να συμφωνεί με το μνημόνιο και να διαφωνεί. Δεν γίνεται κάποιος να το στηρίζει κριτικά, ας πούμε. Αυτά είναι φούμαρα. Το μνημόνιο λέει ένα απλό πράγμα. Βάλτε τη χώρα σε ύφεση, ώσπου να ανακάμψει η οικονομία ως διαμαγείας. Στύψτε το λαό, εξοντώστε τους Έλληνες, ξεπουλήστε όλη τη χώρα, αρκεί να κατοχυρωθούν με κάθε τρόπο οι δανειστές. Αυτό το πράγμα ή το πιστεύει κανείς, το ψηφίζει και το κάνει, ή δεν το πιστεύει, το καταψηφίζει και το πολεμά. Μέση λύση δεν υπάρχει. Κοντά 200 βουλευτές από 4 κόμματα διάλεξαν να στηρίξουν το μνημόνιο. Διάλεξαν να στηρίξουν αυτό το ταρατούργημα, αυτό το έγκλημα εναντίον του ελληνικού λαού. Γιατί το έκαναν? Είτε γιατί πιστεύουν τις ανοησίες που λέει, είτε γιατί φοβήθηκαν την κυρία Μέρκελ και τρέμουν μη χάσουν την έδρα τους, είτε γιατί δεν το διάβασαν, είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Μικρή σημασία έχει το γιατί τους. Σήμερα αυτά τα κόμματα και αυτοί οι βουλευτές, αφού έστυψαν τον ελληνικό λαό, ζητούν πάλι την ψήφο μας για να συνεχίσουν το στύψιμο για τα επόμενα 4 χρόνια. Η Νέα Δημοκρατία του κυρίου Σαμαρά θέλει να μαστίβει αυτοδύναμα. Το Πασόκ του κυρίου Βενιζέλου θέλει να μαστίψει από την πρώτη θέση. Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός του κυρίου Καρατζαφέρη θέλει να στίβει μόνο Έλληνες. Και η Δημοκρατική Συμμαχία της κυρίας Μπακογιάννη θέλει να συμμετέχει και αυτή στο στύψιμο. Εάν θέλεις να σου κόβουν το μισθό και τη σύνταξη, εάν θέλεις να κινδυνεύεις κάθε στιγμή να μείνεις άνεργος, εάν θέλεις να εργάζεσαι χωρίς δικαιώματα, εάν θέλεις να κινδυνεύει και αυτή ακόμα η στοιχειώδης επιβίωσή σου, δεν έχεις παρά να τους ψηφίσεις. Αλλά ως εδώ και μην παρέκει. Φτάνει πια αυτή η κοροϊδία. Αυτοί που μας έφεραν το μνημόνιο, αυτοί που στήριξαν το μνημόνιο, με μνημόνιο θα συνεχίσουν. Δεν μπορούν και δεν θέλουν να ακολουθήσουν άλλη πολιτική. Φίλες και φίλοι, σήμερα η μόνη λύση για την Ελλάδα είναι ψήφος στις συνεπείς αντιμνημονιακές δυνάμεις. Είναι ψήφος σε εκείνες τις δυνάμεις οι οποίες κατεψήφισαν από την πρώτη στιγμή το μνημόνιο και δεν έκαναν πίσω μετά. Σήμερα η μόνη λύση για την Ελλάδα είναι ψήφος στην αριστερά για μια αριστερή κυβέρνηση συνεργασίας η οποία θα βάλει την Ελλάδα και τους Έλληνες πάνω από τις απαιτήσεις των κερδοσκόπων και των δανειστών. Ψήφισε λοιπόν Ελλάδα, ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ.